Αφήστε με. Πολύ δύσκολο. Πόσο δύσκολο είναι αυτό. Το ξέρω. Αυτό σκεφτόμουν πώς να βοηθήσω και τόση ώρα. Είναι η μία καλύτερη από την άλλη, χωρίς να ξέρω ποια είναι η καλύτερη όμως. Κορίτσια, beautiful, όντως. Congratulations, you are all beautiful. Μπράβο. Δύσκολα τα πράγματα, Έλενα. Βοηθήστε με, είπες. Εννοείται. Πες μου, ποιος να μιλήσει πρώτος. Κατευθυνέ το εσύ. Δεν θέλει να μιλήσει πρώτος. Ποιος Σάκη, θέλει να... ακούμε. Συγχαρητήρια. Μπράβο. Ήσασταν... Μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ. Μπράβο. Δεν θέλω να μιλήσω τεχνικά τώρα, γιατί ήταν όλα τα κορίτσια πολύ καλά. Έλενα μου, δεν έχει νόημα να λέμε τώρα. Εσύ μπορείς να... Αλλά εγώ θα σας πω ότι μπορώ να, έτσι, να δείξω μια προτίμηση. Ναι, εννοείται. Και να με συγχωρέσετε. Απλώς αισθάνθηκα ότι με άγγιξε λίγο παραπάνω. Αριάδη... Είχε κάτι πολύ... Δεν ήταν θέμα τεχνικής, δηλαδή δεν είναι μόνο η τεχνική, κατάλαβες, είναι... Μάκησε, είχες κάτι αυθεντικό σε αυτό που έκανες τώρα. Okay. Και αυτό μ' άρεσε. Αυτό. Ήσασταν όλες πολύ καλές όμως, έτσι. Πολύ καλές. Πάνο, θέλεις να βοηθήσεις κι εσύ. Η Κρίστη που σήμερα μας τραγούδισε στα ισπανικά και μπήκε και τόσο δυναμικά κατευθείαν πάνω στον τόνο, το κάρφωσε και το κράτησε ενεργειακά όλη την ώρα εκεί. Δεν κατάλαβα λέξη από αυτά που είπες, γιατί δεν ξέρω ισπανικά. Οπότε πάντα με μπερδεύει, γιατί δεν ξέρω ποιο είναι το συνέστημα το οποίο βγάζεις. Πάντως αυτό το συνέστημα που έβγαλες δεν ξέρω αν ήταν σωστό πάνω στο τραγούδι, αλλά ήταν από την αρχή μέχρι το τέλος εκεί. Ήταν εκεί η ενέργεια και το έχασες και δεν το έχασες ούτε μία στιγμή και το υποστήριξες το τραγούδι. Βέβαια, τα ισπανικά είναι πάντα λίγο πιο εντυπωσιακά. Είναι ένα τραγούδι για τις ρίζες μας. Για τις ρίζες του κάθε ανθρώπου. Μιλάει για τη γη που του λείπει όταν είναι στο εξωτερικό ή κάπου μακριά από την πατρίδα του. Την καταγωγή. Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι άμα το πεις στα ισπανικά, δεν έχει να δεν ξέρω. Κάτι τέτοιους ήχους ακούω και μου φαίνονται τέτοιοι. Είτε μιλάνε για κηδεία, είτε μιλάνε για έρωτα, είτε για τον ήλιο. Χαρούμενος ακούγεται. Ναι. Νομίζω ότι ήταν ένα από τα καλύτερα νοκάουτς ως τώρα και είχες την τύχη ή την ατυχία να βρεθούν και οι τρεις σε πολύ καλή μέρα. Έχω δίκιο. Ήταν και οι τρεις σε πολύ καλή μέρα. Το θέμα είναι το εξής. Ότι σίγουρα η Κρίστη και η Γίνκα είναι δύο πολύ όριμες γυναίκες. Η σκηνή τους ανήκει. Πραγματικά ήσασταν τόσο ξεχωριστές και καταπληκτικές. Δεν θέλω να σταθώ σε κανένα μικρό ελάττωμα, γιατί ήταν τόσο λίγα τα θεματάκια μας που... Έξω. Απλά νιώθω... Έχεις τόσα πολλά πράγματα να πεις, Κρίστη, εδώ πέρα. Γίνκα, δεν έχουμε άλλο κορίτσι σαν τη Γίνκα. Καμία δεν έχει αυτό που έχει η Γίνκα. Την άλλη, η Αριάδνη... Νομίζω ότι από την ημέρα που έχει μπει στο παιχνίδι... Πλέον είναι στο παιχνίδι, κατάλαβες, θέλω να σου πω. Έχει μαλακώσει, έχει χαλαρώσει. Χαίρομαι πάρα πολύ που περνάω μέσα εδώ πέρα από το γήπεδο που την ακούω να κάνει ολοκληρωμένο ζέσταμα, γιατί την προσέχει τη φωνούλα της. Είμαι τόσο περήφανη γι' αυτό, ότι δουλεύει και μόνη της πάρα πολύ. Και νιώθω πραγματικά ότι είσαι εδώ. Φίλοι μου, είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλήθεια σας λέω. Δηλαδή, έχω ένα τεράστιο κόμπο εδώ πέρα. Ό,τι και να αποφασίσω, είναι άδικο. Νιώθω όμως την υποχρέωση ότι πρέπει να δώσω την ευκαιρία στην Αριάδνη. Η Αριάδνη, νεοφύτου, παίρνει την πρόκριση για τα cross battles. Μπράβο, Αριάδνη μου. Μπράβο.
Μπράβο στην Αριάδνη. Πολλά μπράβο στη Γίνκα και στην Κρίστη Μπέλ. Και σε αυτό το σημείο θέλω να δώσω την ευκαιρία στους coaches να το σκεφτούν ποιος θέλει και μπορεί να πατήσει το κουμπί για την Κρίστη Μπέλ ή για τη Γίνκα. Please forgive me, girls. Please forgive me. Κρίστη Μπέλ, ένα φιλί από μένα. Θα ήθελα πολύ να ευχαριστήσω την οικογένεια που με φιλοξένησε εδώ στην Αθήνα, για όσο είμαι εδώ, και την οικογένεια στη Θεσσαλονίκη που με βοήθησε πάρα πολύ. Και μπορείτε να πάτε στην coach. You can go to coach. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπράβο, κορίτσια. I feel I owe so much thanks to you because you're so wonderful. Is that your mom? I'm coming to your mom very soon. Εγώ πιστεύω όμως ότι εδώ πρέπει να γίνει ένα κλέψιμο. Έλα από εδώ και εξήγησέ μας. Έλενα, αν μου επιτρέπεις. Ναι. Εννοείται. Με την Κρίστη είμαστε μαζί περίπου ένα χρόνο. Και ήθελα να πω μπροστά σε όλους, αν τον ένα χρόνο θα ήθελα να τον κάνει 10, 15, 20... 30. Αυτό είναι λαχείο. Το ξέρω. Συγχαρητήρια, παιδιά. Να με καλέσετε στο γάμο. Εννοείται, όλοι σας. Να είστε καλά, παιδιά. Νοκάουτ, κανονικό νοκάουτ, έτσι.